Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στείλει μια στρατιωτική αποστολή στη Λιβύη για να ενισχύσει την επιρροή της σύμφωνα με ένα έγγραφο που διέρευσε, όπω αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού αλλά και το λιβικό πρακτορείο Λίμπια Observer». Η ειρηνευτική διαδικασία τη Λιβύη απαιτεί αφοπλισμό μεγάλη κλίμακα, αποστράτευση και επανένταξη μαχητών, καθώ και θεμελιώδη μεταρρύθμιση του τομέα τη ασφάλεια, σύμφωνα με ένα εσωτερικό έγγραφο τη Εσωτερική Υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 1η Ιουλίου. Αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να ολοκληρώσει σχέδια για επιχειρήσει μεγάλη κλίμακα στη Βόρεια Αφρική του προσεχεί μήνε, με στόχο τον τερματισμό τη εμπορία ανθρώπων και όπλων στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξεταστεί η δέσμευση μια στρατιωτική κίνησης εξωτερική πολιτική ασφάλεια και άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μην αφήσει ολόκληρο το πεδίο δράση στον στρατιωτικό τομέα σε τρία κράτη πρόσθεσε. Υπογραμμίζοντας ότι οι αρχέ τη Λιβύη εξέφρασαν την ανάγκη υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύνορα τη Λιβύη, συμπεραλαμβανομένου του Νότου, δήλωσε ότι αυτό μπορεί να ανοίξει τη δυνατότητα απόκτηση δικαιωμάτων πτήση για εναέρια εποπτεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο έδαφο τη Λιβύη, εάν συμφωνήσουν οι αρχέ τη Λιβύη. Το παραπάνω ερμηνευόμενο ουσιαστικά κάνει λόγο για πτήσει drone και μαχητικών αεροσκαφών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο έδαφο τη Λιβύη. Στη Λιβύη σημειώθηκαν πρόσφατα θετικέ εξελίξει μετά από μια σημαντική κίνηση στην οποία τα αντίπαλα κόμματα συμφώνησαν στι 5 Φεβρουαρίου για τη δημιουργία μια ενοποιημένη νέα εκτελεστική αρχή που θα οδηγήσει ω μεταβατική κυβέρνηση τη χώρα στι εκλογέ τον προσεχή Δεκέμβριο. Οι Λίβοι ελπίζουν ότι η νέα κυβέρνηση θα τερματίσει χρόνια εμβυλίου πολέμου στη χώρα που ακολούθησε. Μετά την εκδίωξη και την δολοφονία του ισχυρού Μουαμάρ Αλ-Καντάφη το 2011. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπει στην Τουρκία όταν ανέφερε ότι μια τρίτη χώρα είχε συνεχίσει την άρνηση επιθεωρήσεων για ύποπτες αποστόλες όπλων στη Λιβύη κατά παράβαση εμπάργου του ΟΗΕ. Η ίδια χώρα διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη και παρέχει εκπαίδευση σε επιλεγμένε ένοπλε δυνάμει στη δυτική Λιβύη, ειδικά στην ακτοφυλακή και το ναυτικό τη Λιβύη, σημείωσε, αφού η Τουρκία έστειλε στρατεύματα στη Λιβύη πέρσι. Σε μια κίνηση που μπορεί να έχει εκπλήξει πολλούς εξοικειωμένου με το έργο του Αραβικού Συνδέσμου, ο Γενικός Γραμματέας Αχμέτ Αμπούλ Γκάιτ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την υπογραφή ενός πρωτοκόλου που καθιστά την Έλλαδα παρατηρητή. Στην πράξη αυτό δεν θα μεταφραστεί σε σημαντικά βήματα, αλλά στη γλώσσα της πολιτικής επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα είναι η πιο ανοιχτή από ποτέ για την ανάπτυξη σημαντικών σχέσεων με χώρε τη περιοχή που εκτείνονται από την Ανατολική Μεσόγειο έω τον κόλπο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.